Αλλά μπορεί να είναι μια στένα νερό που είναι μια στένα νερό. Σωστή απάντηση, αλλά συμβατική. Πώς οι αρχαιολόγοι αλήθεια έχουν αναρωτηθεί αν ίσως δεν υπήρχαν και άλλες χρήσεις για το νερό εκτός από τις συνηθισμένες. Πώς οι αρχαιολόγοι ξέρουν ότι το νερό είναι η πιο μυστηριώδης φυσική ουσία του πλανήτη μας. Κάτι που μπορεί να έχει πολύ περισσότερες χρήσεις από όσες μπορούν να φανταστούν. Πέρα από το να το πιούμε, να ποτίσουμε ή να πλύνουμε με αυτό. Πόσοι λόγου χάρη ξέρουν ότι το νερό είναι κατά βάση ένα ορυκτό με κρυσταλλική ή κρυσταλλοειδή δομή. Και μόνο το γεγονός αυτής της αθέατης κρυσταλλικής φύσης του νερού, σε συνδυασμό ίσως με κάποια υπόγεια σπήλαια που λειτουργούν σαν ηχεία, μπορεί να δημιουργήσει, μπορεί να φτιάξει κάποιες δίνες δύναμης που η αρχαιολογία γνωρίζει παντελώς και η φυσική μόλις τώρα έχει αρχίσει να ερευνά. Ποια είναι η σωστή απάντηση? Δεν έχω ιδέα. Αν ήξερα, δεν θα ήταν άλλο στο μυστήριο. Εδώ και 4.000 χρόνια, σε αυτή ακριβώς τη γωνιά της γης, στην ορεινή Μάνη, κοντά στο Τέναρο, κατοικούσε ένας περίεργος λαός. Ένας λαός που χωρίς καθόλου μέσα κατασκεύασε τα εκπληκτικά κολοσσόσπιτα και τις κολογιστέρνες που παρουσιάζουμε σήμερα. Κατασκευασμένες πριν από χιλιάδες χρόνια από άγνωστους κατασκευαστές με εκπληκτικές τεχνικές γνώσεις, οι κολογιστέρνες της Μάνης προβληματίζουν τους αρχαιολόγους αλλά και τους ερευνητές γενικότερα για την προέλευσή τους. Σκαμμένες βαθιά μέσα στη γη, είναι σχεδόν αόρατες για όποιον δεν ξέρει που βρίσκονται. Μπορεί πραγματικά να περπατάς από πάνω τους χωρίς καν να υποψιάζεσαι για το τι βρίσκεται κάτω από τα πόδια σου. Λογιστέρνες, όπως δείχνει ο τόπος, η κατασκευή τους, έχουν κατασκευαστεί πριν από πολλές χιλιάδες ίσως χρόνια. Είναι σε απόκριμους τόπους, αν θέλετε περισσότερο, για να μην υπάρχει τρόπος εξυπηρέτησης των καταχειρούς κατακτητών εδώ στην περιοχή, διότι δεν υπάρχει νερό οπωσδήποτε. Το περίεργο είναι ότι έχουν κατασκευαστεί ή χωρίς εργαλεία, χωρίς κανένα τεχνικό μέσο και σώζονται μέχρι σήμερα. Ο ρόλος τους βασικός για τους κατοίκους της πανάρχιας εποχής ήταν η συλλογή νερού του πιο πολύτιμου αγαθού στην άνυδρη και ξερή Μάνη. Όμως, ο πραγματικά μεγάλος αριθμός τους είναι ενδεικτικός και για το ότι η περιοχή αυτή ήταν ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη στα χρόνια της προϊστορίας. Είναι κατασκευασμένες στη στέγη τους από πελώριες πέτρες, οι οποίες έχουν βγει ατόφιες από τη γη χωρίς εργαλείο, χωρίς καμία επεξεργασία. Άλλωστε φαίνονται οι ίδιες, ας πούμε. Και τα μέσα της εποχής εκείνης μας, πώς να σου πω,
μας φέρνουν σε δύσκολη θέση, πώς διατηρούνται μέχρι σήμερα, ας πούμε. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο τους, πέρα από το ότι είναι σκαμμένες με πρωτόγωνα εργαλεία μέσα στο βραχώδες έδαφος, είναι η οροφή τους. Εκεί έχουν χρησιμοποιηθεί τεράστιοι μεγάλυθοι, τα μακρόνια, όπως τους ονομάζουν σήμερα οι κάτοικοι της περιοχής, που ζυγίζουν αρκετούς τόνους ο καθένας και έχουν τοποθετηθεί ακατέργαστοι, όπως τους έβγαλαν από κάποιο πανάρχαιο λατομείο, στη θέση τους. Οι κολογιστέρνες έχουν μήκος περίπου 5 έως 6 μέτρα και βάθος γύρω στα 3. Ακόμα και σήμερα, μετά από εκατοντάδες αιώνες, λειτουργούν τέλεια, μαζεύοντας κάθε σταγόνα πολύτιμου νερού από τις λιγοστές βροχοπτώσεις της Μάνης. Υπάρχουν τόσο πολλές, όσες έχω τη γνώμη, όσες είναι εδώ στην περιοχή των Μπουλαριών, δεν είναι σε 10 γύρω χωριά που κατοικούνται σήμερα ή που κατοικούνται πριν από 50-100 χρόνια που οπωσδήποτε είχε κόσμο. Αφήνει λοιπόν να εννοηθεί ότι ο τόπος εδώ κατοικούσε, στον τόπο του τον εδώ κατοικούσε σαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Άρρωστε ό,τι σώζονται από τα αρχαίγωνα εκείνα σπίτια τους, ας πούμε, αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι κατοικούσε πάρα πολλοί κόσμος. Και εδώ, όπως τα κολοσσόσπιτα, οι κατασκευαστές είναι άγνωστοι. Κανείς δεν γνωρίζει ποια ήταν εκείνη η φυλή που είχε κατοικήσει στην προϊστορία στην περιοχή. Ακόμα κανείς δεν γνωρίζει από πού οι άνθρωποι αυτοί είχαν αντλήσει τη γνώση και τις τεχνικές για να μπορούν να κατασκευάζουν τα εκπληκτικά αυτά τεχνικά έργα και μάλιστα σε τόσο μεγάλους αριθμούς. Χάθηκαν μέσα στις ομίχλες του χρόνου, αφήνοντας πίσω τους μόνο μυστήριο και το θρύλο που τους θέλει να ήταν υπερφυσικοί και τεράστιοι, πραγματικοί γίγαντες. Θυμάμαι ένα στίχο του Κωστή Παλαμά. Όσα βουνά και να ανεβείτε, από τις κορφές τους θα γναντεύετε άλλες κορφές, ψηλότερες, μια άλλη πλάση ξελογιάστρα, και στην κορφή σας φτάστε την κατάψηλη. Πάλι θα καταλάβετε πως βρίσκεστε σαν πρώτα κάτω από όλα τα άστρα. Αλλά τι κάνει ένας άνθρωπος τότε, όταν βρεθεί κατά τα αστέρια? Πώς συνεχίζει? Ίσως την απάντηση αυτό τη δίνει ένας άλλος στίχος, από ένα παλιό τραγούδι με τίτλο «Αναζητητής», από μια ταινία του μεγάλου σκηνοθέτη Τζον Φόρντ. Ένας άνθρωπος πρέπει να ψάξει στην ψυχή και στην καρδιά του και να συνεχίσει να ψάχνει πέρα έξω στην απειραντοσύνη. Ξέρει ότι κάποτε θα βρει εκείνο που αναζητά, αλλά ένας Θεός ξέρει πού. Γι' αυτό συνέχισε να ψάχνεις, συνέχισε να ψάχνεις. Αυτό ήταν το ρεφρέν. Και πραγματικά είναι ένας ατέλειωτος δρόμος, ο δρόμος των κυνηγών του αγνώστου, αλλά είναι και ένας τρόπος ζωής. Και κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, είχε πει ότι τα όνειρα είναι το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένη η ζωή. Τα όνειρα? Ναι, γιατί όχι.
Ποιος σας είπε ότι τα όνειρα είναι μονάχα για τους ρομαντικούς? Στο κάτω-κάτω ήταν ένας τεχνοκράτης συγγραφέας, ο Άρθουρ Κλάρκ, που έγραφε ότι αν κάποτε πάψουμε να ονειρευόμαστε, η ιστορία της φυλής μας θα έχει φτάσει στο τέλος της. Και σίγουρα δεν έχουμε φτάσει στο τέλος, εκτός ίσως αυτής της εκπομπής. Γιατί ευτυχώς δεν χάσαμε ακόμη ούτε τη δύναμη, ούτε την τέχνη να ονειρευόμαστε. Καλή σας νύχτα. Τόπος γεμάτος μυστήρια. Αυτή η εκπομπή θα σας ξαναγήσει σε μερικά από αυτά. Καλωσορίσατε κοντά μας. Καλησπέρα σας. Η εξοικείωση, η υπερβολική εξοικείωση με κάτι, συχνά σκοτώνει τη γοητεία του. Τούτη δεν είναι μια εκπομπή λόγου, ούτε καν μια εκπομπή εικόνας. Αλλά μάλλον είναι σε ένα μπουφέ με διάφορα μυστήρια ορεκτικά. Τι ορεκτικά μυστήρια, αν θέλετε. Γιατί ζούμε σε μια ανορεκτική εποχή. Σε μια κοινωνία όπου η καθημερινότητα έχει συχνά τη γεύση του πίτουρου ή του άχυρου. Αλλά για μένα τουλάχιστον, η ζωή δεν είναι ένα παχνί. Για τους ίδιους λόγους που οι άνθρωποι δεν είναι ή δεν θα έπρεπε να είναι, σαν τις αγελάδες. Έτσι το άχυρο και το πίτουρο δεν πάνε εύκολα κάτω. Συνεπώς μάλλον χρειαζόμαστε μερικά ορεκτικά. Αυτό ακριβώς επιδιώκω να κάνω ως παρουσιαστής, να σας προσφέρω μια ποικιλία μεζέδων για να σας ανοίξω την όρεξη για ζωή, την όρεξη για αναζήτηση. Το τι κάνω εγώ προσωπικά ως κυνηγός του αγνώστου, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Στοιχείο. Στη λαϊκή παράδοση είναι συνήθως η ψυχή ενός ανθρώπου ή ζώου που για τον ένα ή τον άλλο λόγο παρέμεινε προσκολλημένη στον τόπο του θανάτου του. Κατολογίσει ένα φάντασμα. Τώρα, ανεξάρτητα κατά πόσο πιστεύει κανείς ή όχι στα φαντάσματα, σαν λέξη τουλάχιστον, σαν έννοια, το φάντασμα είναι κάτι με το οποίο είμαστε λίγο πολύ εξοικειωμένοι. Στην πραγματικότητα όμως το στοιχείο είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, πολύ πιο σύνθετο και συχνά πολύ πιο μυστηριώδες από ένα φάντασμα. Όπως άλλωστε το λέει και η ίδια η λέξη. Το στοιχείο είναι ένα στοιχειακό, δηλαδή μια ενσυνείδητη φυσική δύναμη που σχετίζεται με ένα από τα τέσσερα παραδοσιακά στοιχεία της φύσης. Τη γη, το νερό, τη φωτιά, τον αέρα. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι το αποκαλούσαν genius loci, δηλαδή πνεύματα του τόπου, και θεωρούνταν σαν μικρές τοπικές θεότητες ακαθορίστου είδους και φύσης που φρουρούσαν τον κάθε ιερότοπο δύναμης. Αυτά τα πνεύματα του τόπου
νοούνταν κατά βάση σαν φρουρή της πύλης, μιας πύλης ανάμεσα σε δύο κόσμους, ενός περάσματος από τον ένα κόσμο στον άλλον. Έτσι σταδιακά η ιδέα επεκτάθηκε σε κάθε έννοια πύλης, διάβασης, περάσματος ή γέφυρας. Τώρα, σε κάθε γνήσιο μύθο, κατά κανόνα υπάρχει κάποιος πυρήνας αλήθειας. Ποιος είναι αυτός η συγκεκριμένη περίπτωση? Αυτό το ξέρει μονάχα όποιος κατάφερε να περάσει από το φρουρό της πύλης. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Λιδωρίκη, μια πόλη χαμένη μέσα στα βουνά της Ρούμελης. Δίπλα η τεχνητή λίμνη του Μόρνου. Παραπάνω το ποτάμι του Μόρνου και στα παλιότερα χρόνια εδώ υπήρχε η λίμνη της Δωρίδας. Μια λίμνη που μέσα στα νερά της έκρυβε ένα τέρας. Μάλιστα οι κάτοικοι εδώ του χωριού είχαν δώσει στο τέρας και ένα όνομα, το λέγανε Γλυκερία. Βέβαια σήμερα η γέφυρα κάτω από την οποία ζούσε το τέρας βρίσκεται βυθισμένη κάτω από τα νερά της τεχνητής λίμνης του Μόρνου. Στοιχεία έχουν τα σπίτια, οι σπηλιές, τα χωράφια, τα πηγάδια, οι λίμνες και τα ποτάμια. Βγαίνουν τη νύχτα και σπανίως καμιά φορά και την ημέρα και δεν είναι μιας λογής. Πότε είναι το στοιχείο σαφίδι, πότε σαν γουστέρα ή άλλο τέτοιο, πότε σαν ανθρωπάκος, τις περισσότερες φορές αράπης. Με τα λόγια αυτά, ξεκινάει το κεφάλαιο για τα στοιχεία ο Νίκος Πολίτης στο βιβλίο του Παραδόσεις. Στοιχεία υπάρχουν σχεδόν σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης. Όμως το στοιχείο με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα παρουσιάζει μια πρωτοτυπία. Έχει όνομα και μάλιστα γυναικείο. Ο θρύλος ήθελε το στοιχείο του Λιδωρικίου, τη Γλυκερία, να κινείται συνήθως κοντά στη βυθισμένη γέφυρα, μία γέφυρα που είχαν φτιάξει οι Εγγλέζοι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη γέφυρα αυτή, πριν βυθιστεί κάτω από τα νερά του Μόρνου, λένε ιστορίες εδώ της περιοχής ότι πάρα πολλοί κόσμος είχε πέσει, είχε πνιγεί και γενικά είχε χαθεί. Έφταιγε το στοιχείο, έφταιγε κάτι άλλο, ποιος ξέρει. Η παράδοση αναφέρει τα εξής. Υπήρξε παλιότερα μία βασιλοπούλα στην περιοχή και για την οποία ενδιαφερόντουσαν να την κάνουν γυναίκα τους δύο αρχοντόπουλα της περιοχής. Προκειμένου να διελευκάνουν, να ξεχωρίσουν το ποιος θα γίνει γαμπρός της βασιλοπούλας ο ένας ή ο άλλος, αποφάσισαν, βάλουν στοίχημα μάλλον,
να όποιος κάνει το καλύτερο έργο στην περιοχή και το πιο γρήγορο θα πρέπει να θα πάρει αυτός θα πάρει τη Βασιλοπούλα για γυναίκα του. Πραγματικά η Βασιλοπούλα όμως είχε αγαπούσε περισσότερο το ένα από τα δύο τα Αρχοντόπουλα. Το μεν το Αρχοντόπουλο που αγαπούσε τη Βασιλοπούλα του έτυχε, είπε ότι εγώ θα ψάξω στην περιοχή να δω που μπορώ να βρω νερό για την περιοχή. Το δε πρώτο Αρχοντόπουλο θα έκανε την γέφυρα, τη Θολωτή, την Πέτρινη του Στενού. Πράγματι, ξεκίνησε το ένα το πρώτο του Αρχοντόπουλο και κατασκεύαζε τη γέφυρα. Το δεύτερο Αρχοντόπουλο, απογοητευμένο διότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, είχε όμως τη συμπαράσταση της Βασιλοπούλας, η οποία τον αγαπούσε. Η οποία και αυτή αγανακτισμένη και απογοητευμένη, διότι δεν έβλεπε να γίνεται τίποτα, που θα βρει το νερό κτλ., αποφάσισε στον καημό της επάνω, προκειμένου ότι έβλεπε ότι πρόκειται να χάσει τον αγαπημένο της, έκοψε το ένα το μαστό της και το χτύπησε στο βράχο, στις πρόποδες των Βαρδουσίων. Αυτομάτως, με το χτύπημα, άνοιξε ο βράχος και ξεπετάχτηκε νερό, πάρα πολύ νερό, άφθονο νερό, και το οποίο ονομάστηκε Βελούχοβο, το σημαίνει νερό πλούσιο στην περιοχή. Πράγματι, χαρά η Βασιλοπούλα, διότι κέρδισε αυτόν που ήθελε, το Αρχοντόπουλο που ήθελε, διότι βρήκε το νερό, βρέθηκε το νερό. Το άλλο όμως, το Αρχοντόπουλο, απογοητευμένο, ανέβηκε στο βράχο πάνω από το στενό ακριβώς, πήδηξε κάτω και σκοτώθηκε. Από εκεί η γέφυρα φυσικά τέλειωσε, από εκεί και μετά φυσικά το Αρχοντόπουλο αυτό εμφανίζεται υποσκιάν κατά την παράδοση, άλλοτε σαν άλογο, άλλοτε σαν άνθρωπος μικρός, άλλοτε σαν γάτα, άλλοτε σαν σκύλος και υπομορφή στοιχείου πάντα, ας πούμε, και γυρνάει γύρω από τη γέφυρα, δεξιά-αριστερά από το βράχο, πάνω στα νερά της λίμνης, του Μόρνου, και έχω να πω ακόμη ότι εμφανίζεται, δεν είναι μόνο το στενό που εμφανίζεται, εμφανίζεται και πιο πάνω, στη γέφυρα, από τη γέφυρα του στενού, διότι υπάρχουν και άλλες γέφυρες ακριβώς στο ίδιο ρυθμό χτισμένες, πέτρινες και θολωτές, που έχουν, κατά την παράδοση, έχουν στοιχειωθεί και εκεί άλλα άτομα. Ακόμα και σήμερα, πολλοί πιστεύουν ότι το στοιχείο περιφέρεται μέσα στη λίμνη του Μόρνου και με κάθε ευκαιρία κάνει κακό στους περαστικούς και τα ζώα που συναντάει όταν βγαίνει στην επιφάνεια. Άλλοι λένε πως το έχουν δει, χωρίς όμως να μπορούν να προσδιορίσουν τη μορφή του. Άλλοι πως έχουν ακούσει να βγάζει περίεργους και φρικιαστικούς ήχους στις σκοτεινές νύχτες. Ακόμα και ο τοπικός τύπος έχει ασχοληθεί αρκετές φορές μαζί του, κάνοντάς το έτσι το πιο διάσημο στοιχείο της χώρας. Το στοιχείο του Λιδωρικίου, η Γλυκερία, αν ζει ακόμα και σήμερα, πρέπει να βρίσκεται κάτω από τα νερά της τεχνητής λίμνης του Μόρνου. Ίσως εδώ, στο βυθισμένο χωριό Κάλιο, να κάνει τη βόλτα της κάθε απόγευμα. Ποιος ξέρει, τα μυστήρια της Ελλάδας είναι πολλά. Σίγουρα κάτι το αισθησιακά μυστηριακό στο να αγγίζεις το φλοιό ενός πανάρχιου δέντρου,
Όχι, μην πάει οπωσδήποτε το μυαλό σας στις δριάδες, στις αμαδριάδες και τις άλλες δενδρίτιδες νύμφες και εξωτικά της ελληνικής μυθολογίας. Σκεφτόμουν κάτι το ολότερο διαφορετικό. Σκεφτόμουν εκείνη την παράξενη αίσθηση της ζωής και του χρόνου που θα πρέπει να έχει ένας οργανισμός ο οποίος ζει αρκετά για να έχει προλάβει να ακούσει τις μπότες από τις πρώτες ρωμαϊκές λεγεώνες όταν έμπαινα στην Ελλάδα. Ή ακόμη και να έχει ακούσει τον άνεμο να ψιθυρίζει για τον νεαρό Αλέξανδρο όταν ξεκινούσε να κατακτήσει την Ασία. Να σκέφτομαι εκείνη την παράξενη αίσθηση της ζωής και του χρόνου για έναν οργανισμό ο οποίος ήδη ήταν πολύ γέρικος όταν έπεσε η πόλη. Ποιο είναι το μυστήριο? Μα σοβαρά νομίζω ότι τα μόνα μυστήρια είναι εκείνα που αφορούν σε εξωτικά και σε στοιχεία, σε παράξενα πλάσματα και σε επισκέπτες από άλλους πλανήτες. Όμως υπάρχουν και κάποια μυστικά εδώ που θα ήταν μάλλον η ιεροσιλία να τα αποκαλύψω εγώ ίδιος. Άλλωστε, όσο περίεργο και αν φαίνεται, είναι από τα μυστικά εκείνα που εύκολα μπορεί να τα μάθει ο καθένας. Δεν έχετε παρά ένα ανοιξιατικό βράδυ, όταν το τόξο της Αρτέμιδας λάμπει στον ουρανό, να πλησιάσετε και να αγγίξετε απαλά τους λιούς κάποιων δέντρων, που ήταν ήδη γέρικα, όταν εμείς δεν είμαστε ακόμη ούτε καν όνειρα στο νου των κοιμισμένων θεών. Και φυσικά, να φουγκραστείτε τη μυστική τους φωνή. Στην κεντρική Εύβοια, λίγο μετά το Προκόπη, υπάρχει ένα τεράστιο πλατάνι. Μεγάλη Πλατάνα το ονομάζουν οι ντόπιοι. Η ηλικία του έχει υπολογιστεί ότι είναι περίπου 2.000 χρόνια. Γύρω από το μεγάλο πλατάνι περιστρέφονται διάφοροι θρύλοι και ιστορίες της περιοχής. Του πανάρχαιου πλατανιού έξω από το Προκόπη
συνδέεται με θρύλους για νεράιδες, ξωτικά, φαντάσματα και άλλα πλάσματα από κόσμους έξω από τα όρια του δικού μας, κόσμους μυστηριακούς και παράξενους. Η Μεγάλη Πλατάνα είναι το επίκεντρο αρκετών τέτοιων περίεργων και αλλόκοσμων ιστοριών. Το ίδιο το δέντρο, με το εντυπωσιακό μέγεθός του, την τεράστια κουφάλα του, αλλά και το σημείο στο οποίο βρίσκεται, ήταν πολύ εύκολο να σταθεί αφορμή για τις ιστορίες που έχουν σχέση με την περιοχή. Σε μικρή απόσταση κυλάει και το ποτάμι που διασχίζει το Προκόπι και συνεχίζει τη διαδρομή του προς τη θάλασσα μέσα από ένα μαγευτικό τοπίο. Ας δούμε όμως μία από τις πιο σημαντικές ιστορίες που συνδέονται με τη Μεγάλη Πλατάνα. Σύμφωνα με την παράδοση, σε αυτό τον Πλάτανο πριν πάρα πολλά χρόνια, ένα παλικάρι της περιοχής ξάπλωσε να κοιμηθεί. Όταν εξύπνησε, βλέπει τρεις πεντάμορφες νεράιδες να χορεύουν. Αυτός εθαμπόθηκε από την ομορφιά τους. Η μικρότερη όμως ήταν η πιο όμορφη. Μόλις είδε αυτήν, σαστισμένος από την ομορφιά της, την ερωτεύτηκε. Αυτές, μόλις τον αντιληφθήκανε, βάλανε τα φτερά τους και πετάξανε, εφύγανε. Εκείνος όμως, μένοντας πίσω στεναχωρεμένος, προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει τη μικρότερη. Πήγαινε κάθε μέρα στον Πλάτανο, ίσως τη συναντήσει. Μία μέρα τη συνάντησε. Πάει εκείνος σιγά σιγά και της παίρνει τα φτερά της. Εκείνη, μην μπορώντας χωρίς φτερά να πετάξει, έμεινε εκεί πέρα και την εχμαλώτησε. Της λέει να μείνουμε μαζί, να παντρευτούμε. Αυτή έμεινε, συμφώνησε, επαντρευτήκαν και ζήσαν σε ένα χωριό, τη Αγία Άννα λέγονταν. Περνώντας τα χρόνια, αυτοί απέκτησαν μαζί ένα παιδί. Η Νεράιδα όμως, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και πολύ ευτυχισμένη κοντά του. Κάθε φορά που γινόταν ένας χορός ή ένα πανηγύρι, η Νεράιδα έκλαιγε και ζήταγε απεγνωσμένη από το σύζυγό της να της δώσει πίσω τα φτερά της για να μπορέσει έστω και εκείνη για μία φορά να ξαναχορέψει μαζί με τις άλλες Νεράιδες. Από τα πολλά παρακάλια, από τις πολλές φορές, τη λυπήθηκε και της έδωσε τα φτερά. Και όταν εφόρεσε αυτή τα φτερά, λέει, όταν εμείς φορέσουμε τα φτερά, δεν ξαναγυρνάμε πίσω. Έκλαιγε τότε απεγνωσμένα ο σύζυγος, ξαναγύρισε πίσω στο γνωστό τον Πλάτανο, πήγαινε κάθε μέρα, πήγαινε και περίμενε. Αυτή όμως, επήγαινε στο σπίτι, επερυπιόταν το παιδί, εμαγείρευε, έφτιαχνε και όταν αντιληφόταν ότι πήγαινε ο άντρας της, έφευγε, εξαφανιζόταν. Έτσι λοιπόν το ζευγάρι δεν ξανασυναντήθηκε ποτέ.
μεγάλη πλατάνα, βρίσκεται περήφανη εκεί κοντά στο Προκόπη. Οι αιώνες που έχουν περάσει από πάνω της έχουν αφήσει τα σημάδια τους στο γέρικο κορμό. Ο θρύλος και η παράδοση την έχουν τυλίξει με την αχλή τους, κάνοντάς την ένα ακόμα από τα μυστήρια της Ελλάδας. Όπως είπαμε και στην αρχή, η υπερβολική εξοικείωση συχνά σκοτώνει τη γοητεία. Σκίζοντας το πέπλο από το μυστήριο, έγραφε κάποτε ένας Αμερικανός εγγραφέας, ο Πίτερ Φίλιπς, δεν είναι το μυστήριο που καταστρέφεις. Γιατί υπάρχουν πολλά μυστήρια, 1 εκατομμύριο πέπλα, κόσμοι μέσα σε κόσμους και πέρα από αυτούς. Αλλά καταστρέφεις την ομορφιά. Καταστρέφοντας την ομορφιά, καταστρέφεις και την ψυχή σου. Έτσι, ελπίζω να μην σκοτώσαμε απόψε τη γοητεία, ούτε να σκίσαμε κανένα αληθινό πέπλο μυστηρίου. Απλά επιχειρήσαμε να σηκώσουμε ντροπαλά μια κρούλα του. Ντροπαλά, ας το πούμε και έτσι. Κοιτάξτε, μεταξύ μας, δεν ξέρω πόσος χώρος υπάρχει για τους ονειροπόλους στις σύγχρονες κοινωνίες μας. Αλλά τελικά πιστεύω ότι το σύμπαν είναι αρκετά μεγάλο για να χωρά ακόμη και αυτούς. Καλή σας νύχτα. Τόπος γεμάτος μυστήρια. Αυτή η εκπομπή θα σας ξαναγήσει σε μερικά από αυτά. Καλωσορίσατε κοντά μας. Καλησπέρα σας. Τι θα λέγατε αν στη σημερινή μας εκπομπή επισκεφτόμαστε μαζί έναν τόπο όπου εδώ και χιλιάδες χρόνια συνέβαιναν και εξακολουθούν να συμβαίνουν τα πλέον τρελά και παράξενα πράγματα. Δεν είναι ότι η χώρα μας. Ενώ μια πολύ πιο συγκεκριμένη περιοχή, εδώ κοντά στην Αθήνα, όπου κυριολεκτικά κυριαρχεί το εξωπραγματικό και το παράδοξο. Αναφέρομαι στη σπηλιά της Πεντέλης,
τη λεγόμενη σπηλιά του Νταβέλη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί δεν είναι μόνο στη σπηλιά που σημαίνουν τα φαινόμενα. Ένα μόνο θα σας αναφέρω, αρκετά παράξενο που το είδε ο ίδιος, για να καταλάβετε περίπου πώς έχει το πράγμα. Ένα βράδυ, πριν από κάμποσο καιρό, είχα επισκεφθεί τη σπηλιά για έρευνα, ελπίζοντας να δω κάτι, να εμφανιστεί κάτι. Και πράγματι εμφανίστηκε. Όπως περπατούσα στο σκοτάδι, ωραία και καλά, ξαφνικά από μια τρύπα μπροστά στα πόδια μου ξεφυτρώνει ένα κεφάλι. Με κοιτάζει έκπληκτο και ύστερα γυρίζει και φωνάζει προς τον ίδιο αγαβάθι πίσω του στα έγκατα της γης. Παιδιά, μπαλάνος. Όπως καταλάβατε, δεν ήταν το τέρας της σπηλιάς που ήλπιζε να εμφανιστεί. Ήταν μια ομάδα φίλων και συνεργατών που εντελώς συμπτωματικά είχε τύχει να πάνε το ίδιο βράδυ σπηλιά. Αυτό έχει συμβεί κάμποσες φορές. Είναι γεγονός ότι η σπηλιά έχει γίνει πλέον τόπο συνάντησης όλων των ερευνητών. Είναι τόσα πολλά τα γεγονότα που έχουν συμβεί στην περιοχή, τόσο κατηγοριών και τόσο παράξενα, που κυριολεκτικά είναι δύσκολο έστω και να τα κατατάξει κανείς σε κατηγορίες. Θα μπορούσαν να γραφτούν τόμοι ολόκληροι για αυτά που έχουν συμβεί εκεί. Βέβαια, δεν θα το επιχειρήσουμε απόψε, θα ήταν μάταιο άλλωστε. Νομίζω θα ήταν πολύ καλύτερα να κάνουμε μαζί μια επίσκεψη εκεί. Έλατε. Δυόμισι χιλιάδες χρόνια ιστορίας, δυόμισι χιλιάδες χρόνια μυστηριωδών φαινομένων και ενιγμάτων. Κατά λέω δυόμισι χιλιάδες χρόνια, ενώ μόνο την γνωστή ιστορία. Γιατί στην πραγματικότητα η ιστορία της περιοχής είναι πολύ πιο παλιά, χάνεται στην ουσία, μέσα στον χρόνο, σε μύθους, εικασίες, υποθέσεις. Αλλά για δυόμισι χιλιάδες χρόνια είμαστε σίγουροι. Από εδώ, για παράδειγμα, ξεκίνησαν τα μάρμαρα που έφτιαξαν τον Παρθενώνα. Ακριβώς απέναντί μου. Υπάρχει το δρομάκι που κατέβαιναν αυτά τα μάρμαρα, ό,τι έχει απομείνει τουλάχιστον από τις μπολντόζες. Μπορεί να βρει κανείς εδώ πέρα κυριολεκτικά ό,τι θέλει. Ενδιαφέρεται για ιστορίες εξωγήινων φαινομένων, UFOs, περίεργα όντα, παράξενα πλάσματα, πύλες για άλλες διαστάσεις, μυστικά έργα, μυστικές υπηρεσίες, μαγικές τελετές. Υπάρχουν τα πάντα. Είναι τόσα πολλά που δύσκολα μπαίνουν καν σε ένα λογικό καλούπι. Αν ήθελε μάλιστα κανείς να ερευνήσει τον τόπο, δεν θα έπρεπε να ερευνεί το κάθε φαινόμενο ξεχωριστά. Γιατί είναι γεγονός ότι το όλο μυστήριο προκύπτει από τη σύνθεση αυτών των φαινομένων. Ότι πάρα πολλά συμβάντα δεν είναι από μόνα τους παράξενα, αλλά γίνονται παράξενα όταν δεν συνδυάζει κανείς με τα υπόλοιπα που συμβαίνουν εδώ. Η ιστορία σχετικά με την Πεντέλη τελικά έχει πάρει διαστάσεις κυριολεκτικά εξωφρενικές. Γεγονότα, περιγραφές, συμβάντα που δεν μπαίνουν σε κανένα πλαίσιο λογικής και μάλιστα πολλές φορές φτάνουν στα όρια πλέον του κωμικού.
Για παράδειγμα, σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, ξέρουμε ότι γίνονται μαγικές τελετές. Μαγικές τελετές με ζωοθυσίες. Μπορεί συχνά να βρει κανείς κρεμασμένα σκυλιά. Πράγμα εντελώς απαράδεκτο. Αλλά συμβαίνει. Μπορεί να διακρίνει κανείς τα μαγικά σύμβολα. Αλλά συμβαίνουν ακόμη πιο περίεργα πράγματα. Όπως βλέπετε πίσω μου είναι μια περιοχή που χρησιμοποιείται από ρηβάτες, από αναρριχητές για αναρρίχηση. Είναι εντελώς κάθετη και σε μερικά σημεία μάλιστα έχει και ανδική κλίση. Αρκετά δύσκολη η αναρρίχηση, από τις πιο δύσκολες που υπάρχουν από όσο ξέρω. Οι αναρριχητές για να ανέβουν σε αυτό το σημείο χρησιμοποιούν ορισμένα καρφιά, τα οποία καρφώνται στο βράχο, όπως στηρίζονται τα σκοινιά, προκειμένου να ανέβουν. Από καιρού σε καιρό βρίσκαν αυτά τα καρφιά κομμένα, τα οποία σημειωτούν πανίσχυρα, ένα προενισχυμένο ατσάλι. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Όσο και να προσπάθησαν, διαμαρτυρήθηκαν στις αρχές, διαμαρτυρήθηκαν στην αστυνομία της περιοχής, δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα. Είδαν και αποείδαν και άρχισαν να χρησιμοποιούν τελικά ειδικά ενισχυμένα καρφιά με εποξιδικές κόλλες, τα οποία γίνονται ένα με το βράχο. Τα βρίσκαν και αυτά κομμένα. Τελικά κάποιος από μια ομάδα αναρρίχησης βρήκε μερικούς οι οποίοι ανέβαιναν με ειδικές σκάλες και όταν τους ρώτησε γιατί τα κόβουν, που σημειωτούν πανάκριβα αυτά τα καρφιά, η απάντηση ήταν ότι τα κόβουν επειδή εμποδίζουν τις επικοινωνίες με τους εξωγήινους. Εδώ έχουμε δύο πολύ παράξενα κλεισάκια ή ίσως ένα κλεισάκι ακόμη πιο παράξενο. Είναι γεγονός ότι δεν ξέρουμε και πάρα πολλά πράγματα για την ιστορία τους. Ξέρουμε ότι κάποτε ήταν αρχαίο ιερό, ίσως 2.500 χρόνια από σήμερα. Κανείς δεν ξέρει σίγουρα. Κάποια εποχή γύρω στον 5ο, 6ο, 7ο αιώνα, οι ιστορικοί διαφωνούν στην συγκεκριμένη ημερομηνία, άρχισε να μετατρέπεται σε χριστιανικό ναό. Σε ασκηταριό, όπως το ονομάζουν, το ασκηταριό του Αγίου Σπυρίδωνα. Μέσα, μάλιστα, στο εσωτερικό υπάρχουν ασυνήθιστα ανάγλυφα από αγγέλους, αετούς. Λίγο αργότερα, 3-4 αιώνες ίσως μετά, γιατί έγινε κατά περιόδους τελικά, χτίστηκε το λεγόμενο κλεισάκι του Αγίου Νικολάου, το οποίο είναι και ο κυρίως ναός. Δεν είναι σίγουρο αν πρόκειται για δύο κλεισάκια. Κανείς δεν είναι καν σίγουρος πώς τους δόθηκαν αυτά τα ονόματα, αν έχουν πράγματι σχέση με τον Άγιο Σπυρίδωνα και τον Άγιο Νικόλαο. Γιατί είναι γεγονός ότι στο εσωτερικό, αν κοιτάξει κανείς, θα δει δύο ιερά. Για πολλούς αυτό είναι ένδειξη ότι ίσως να είχαν κάποια σχέση με κάποιο δόγμα, κάποια αίρεση, μανιχαϊστικής προέλευσης, που λάτρευαν δύο θεούς, το καλό και το κακό, το φως και το σκοτάδι. Υπήρχε μια αίρεση γνωστικής προέλευσης, μανιχαϊστικής, νικολαϊτιανή. Ούτε και για αυτούς ξέρουμε πολλά πράγματα. Ξέρουμε μόνο ότι αναφέρονται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, υπήρχαν στην Πέργαμο, στην Έφεσο και σε άλλα σημεία της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, που το μόνο που αναφέρεται για αυτούς είναι ότι ήταν μισητή στο Άγιο Πνεύμα. Κατά το Μεσαίωνα υπήρχε άλλη μια αίρεση επίσης νικολαϊτιανών, που ήταν πολύ γνωστή για την αοριαστική μορφή της λατρείας τους και μάλιστα εκείνη την περίοδο η λέξη Νικολαϊτιανός, όταν αναφερόταν σε οποιοδήποτε ιερωμένο, σήμαινε ότι ήταν ιερωμένος που είχε υποκύψει στους πειρασμούς της σάρκας. Είναι γεγονός ότι γίνονται μαγικές τελετές στην περιοχή, όχι μόνο στην περιοχή απ' έξω, αλλά και μέσα στα εκκλησάκια. Αυτό μπορεί να το κρίνει κανείς από τα ίχνη που βρίσκονται. Διόλου απίθανο το γεγονός πράγματι ότι υπάρχουν δύο ιερά να πρόκειται για κάποιον αρχαίο ναό αυτής της καταγωγής, αυτής της προέλευσης. Δηλαδή να πρόκειται για μανιχαϊστικό γνωστικό δόγμα που η παράδοση συνεχίστηκε τελικά ως τις μέρες μας. We'll be right back.
Είμαστε στην είσοδο της σπηλιάς, όπως βλέπετε. Εδώ πέρα συμβαίνουν ένα-δύο αρκετά παράξενα πράγματα. Το ένα, μάλιστα, δεν μπορώ να το εξηγήσω, γιατί δεν βρίσκω να έχει καμία λογική. Μπαίνοντας σπηλιά, δεν νιώθεις τίποτα. Νιώθεις απλώς μια απλή ψύχρα, όπως όταν μπαίνεις μια σπηλιά. Βγαίνοντας σε αυτό ακριβώς το σημείο, και ένα μέτρο εσύ πιο πάνω, μυρίζει φοβερά έντονα όζον. Το όζον είναι μια μορφή αλλοτροπικού οξυγόνου με πάρα πολύ χαρακτηριστική μυρωδιά. Είναι ένα αέριο οξυδοτικό, αρκετά δηλητηριώδες όταν είναι σε μεγάλη δόση, αλλά ξέρουμε ότι παράγεται από ηλεκτρικές εκενώσεις, όπως αστραπές, που γίνονται στην ατμόσφαιρα. Υπάρχει μια εξήγηση πιθανής φορελεύσης. Ακριβώς δίπλα μου υπάρχει, βλέπετε, κάποια τσιμεντένια κτίσματα. Είναι το τέρμα ενός από τα τεχνητά τούνελ, τα μυστηριώδη τούνελ, τα μυστηριώδη έργα που έγιναν πριν από μία-μιάμιση δεκαετία περίπου. Δεν έχουμε βρει πού ακριβώς είναι η είσοδος του. Ξέρουμε σίγουρα ότι εδώ πέρα καταλήγει το τούνελ. Υποψιαζόμαστε ότι υπάρχουν κάποια μηχανήματα, γιατί έχουμε και άλλες ενδείξεις. Αν και δεν μπορούμε να φανταστούμε τι μηχανήματα παράγουν τέτοιες ηλεκτρικές εκκενώσεις στην ατμόσφαιρα ώστε να παράγουν όζον σε αυτή την ποσότητα. Το παράξενο για μένα όμως δεν είναι εκεί. Το παράξενο είναι ότι η μυρωδιά του όζοντος είναι μόνο τη στιγμή που βγαίνεις. Εάν κάνεις μερικά βήματα μπροστά και ξαναγυρίσεις από την αντίθετη κατεύθυνση, δεν σου μυρίζει. Εάν επιχειρήσεις πάλι την ίδια κίνηση προς την έξοδο, τότε σου μυρίζει και πολύ έντονα. Δεν μπορώ να φανταστώ. Ένα φυσικό αέριο, το όζον στο κάτω-κάτω είναι φυσικό αέριο, που να έχει αυτό το χαρακτηριστικό, δηλαδή να σου μυρίζει μόνο προς τη μία κατεύθυνση. Μπαίνοντας στη σπηλιά, ακριβώς από πάνω, αν κοιτάξει κανείς, σε ύψος αρκετό δεκάδων μέτρων, στο κάθε του βράχου, θα δει να κρέμεται μονίμως ένα κουκλάκι. Δεν είναι πάντα το ίδιο. Ποιος ανεβαίνει, θα κρεμάει μονίμως μια κούκλα. Ακριβώς απέναντι, μάλιστα, από το σημείο που συνήθως βρίσκεται κάποιος σκύλος κρυμμασμένος. Από κάποιο είδους μαγική τελετή, σίγουρα. Με κίνδυνο της ζωής του. Και σε σημείο που δεν είναι, μάλιστα, χώρος αναρρίχησης, ο χώρος αναρρίχησης είναι λίγο πιο πέρα. Κανείς δεν ξέρει. Αν περάσετε τώρα κάτω από το παράξενο κουκλάκι, μπείτε στη σπηλιά και κοιτάξτε αριστερά, θα βρείτε ένα παράξενο χέρι σκαλισμένο στο βράχο. Λέω παράξενο γιατί έχει αρκετή δουλειά για να σκαλιστεί και είναι ίσως ένα από τα αρχαιότερα σύμβολα που έχουν βρεθεί σε σπηλιές και σε βράχους από τα προϊστορικά ακόμη χρόνια. Η εξήγησή του, η πιο απλή, είναι να μην δώσει κανείς καμία εξήγηση. Να πει κάποιος, σκάλισε για πλάκα. Μια άλλη εξήγηση είναι ότι ίσως είναι σημάδι τύχης, ότι επειδή η σπηλιά συμβολίζει κάποιες αρχαίες θεότητες, τον Πάνα, τη Μητέρα Γη, ότι κάποιος το σκάλισε σαν μέρος κάποιας τελετής, αναζητώντας τύχη. Ένα ακόμη από τα πολλά παράξενα της περιοχής είναι τα μυστηριώδη έργα που άρχισαν στην περιοχή το 1977. Κανείς δεν ξέρει σίγουρα ποιος τα έκανε, ή μάλλον είναι γνωστό, αλλά δεν είναι γνωστή ακριβώς η αιτία τους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το τούνελ είναι ένα από τα τρία τουλάχιστον που υπάρχουν. Όπως βλέπετε, είναι τεράστιο έργο. Έχει κοστίσει εκατοντάδες εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν πέσει στα χέρια μας, έχει αρκετή προστασία για πυρηνικά όπλα. Αντέχει σε 2.000 τόνους ανά τετραγωνικό καταστό, σύμφωνα με τα σχέδια. Και είχε πρόβλεψη να χτιστούν και ορισμένα φράγματα, τα οποία είναι κατάλληλα για πυρηνικές ακτινοβολίες. Έχουν κυκλοφορήσει διάφορες φήμες το τι μπορεί να ήταν αυτά τα έργα.
Άλλοι ήταν στρατηγείο, άλλοι ήταν για βάση πυράβλων. Προσωπικά τουλάχιστον είμαι σίγουρος ότι καμία από αυτές τις ερμηνείες, έστω και αν έχουν δοθεί από άτομα που με έχουν διαβεβαιώσει ότι ήξεραν 100% τι συμβαίνει, ότι δεν είναι σωστές. Αν όχι τίποτα άλλο, αν εξετάσει ένα τεχνικό στα έργα, θα δει ότι είναι πάρα πολύ βιαστικά φτιαγμένα. Και παρόλη την αντοχή που έχουν, έχουν φτιαχτεί σαν να βιαζόταν κάποιος. Τουλάχιστον αυτό ήταν ο όρος που μου χρησιμοποιήσει ο τεχνικός. Σαν να βιαζόταν κάποιος να φτάσει στην Πεντέλη. Σύμφωνα με τα έργα τα οποία έχουν μείνει στη μέση, σημειωτέονται. Αυτό το τούνελ δεν ξεπερνάει σε βάθος τα 150 μέτρα αυτή τη στιγμή. Προβλεπόταν να καταλήξει στο ιστορικό της σπηλιάς. Και έχει φτιαχτεί όχι με προδιαγραφές να μείνει. Αυτό άλλωστε μπορούμε να το δούμε αργότερα βλέποντας μέσα από την κατασκευή. Αλλά σαν υπήρχε κάποιος βιαστικός λόγος να φτάσουν στη σπηλιά ή να βρουν κάτι και δεν τους ενδιαφέρει καν η ασφάλεια των έργων. Ήδη το να μπει κανείς μέσα είναι επικίνδυνο και δεν θα το συνιστούσα σε επισκέπτες, γιατί η οροφή έχει αρχίσει ήδη να καταραίει. Που έρχεται εδώ πέρα θα έλεγα ότι είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν να βρουν κάτι περίεργο και τα πράγματα που κάνουν είναι και αυτά περίεργα. Κάποια φαινόμενα που έχω παρατηρήσει στη σπηλιά παίρνουν κάποιες παράξενες προεκτάσεις όταν σκεφτούμε τις υποθέσεις που έχουν γίνει για τα δύο ιερά στην είσοδο της σπηλιάς. Κατ' επανάληψη συμβαίνουν ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές μέσα στη σπηλιά και αυτό φαίνεται από φωτογραφικές μηχανές που δεν δουλεύουν ή από φακούς που δεν σβήνουν ή δεν ανάβουν. Δεν είναι πολύ συχνά αυτά τα φαινόμενα, αλλά επειδή έχουμε πάρα πολλά χρόνια τώρα, μου έχουν συμβεί αρκετά τέτοια, όσο σε κανένα άλλο μέρος. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν κάποια τούνελ που υπάρχουν μέσα στη σπηλιά και ιδιαίτερα ένα τριγωνικό το οποίο υπάρχει κάτω αριστερά, λίγο πριν φτάσουμε στο ίσωμα. Αν κανείς προσπαθήσει να αναλύσει ένα-ένα όλα τα φαινόμενα, πιθανόν θα βρει κάποια εξήγηση. Ίσως τραβηγμένη, αλλά κάποια εξήγηση. Αν όμως τα βάλει όλα κάτω. Τα φώτα, τους θορύβους, τους φακούς που δεν ανάβουν μέσα στη σπηλιά, τις πέτρες, τα σύμβολα που είναι χαραγμένα, την παρουσία της αστυνομίας, το ενδιαφέρον του κράτους. Πιστεύω ότι εύκολα θα φτάσει στο συμπέρασμα ότι αυτό που συμβαίνει εδώ είναι κάτι πιο πολύπλοκο και πιο δύσκολο να εξηγηθεί από ό,τι θα φανταζόταν εξ αρχής. Ένας από τους παράξενους τόπους της περιοχής. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Αλλά αυτό είναι ίσως από τους πλέον βασικούς. Έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλές ιστορίες για αυτό το αρχαίο πηγάδι και είναι πραγματικά αρχαίο. Είναι τουλάχιστον από την εποχή που έκοβαν τα μάρμαρα για τον Παρθένωνα. Είναι τόσο παράξενες ιστορίες που και εγώ ίδιος θα δυσκολευόμουν να τις πιστέψω αν δεν τις είχα μάθει από πρώτο ή δεύτερο χέρι, εννοώ από συνεργάτες μου. Για παράδειγμα, κατέβηκε ένας συνεργάτης μου σε αυτό το πηγάδι. Ο Ριβάτης, μάλιστα. Εκπαιδευμένος με αρκετή πείρα. Το παράξενο είναι ότι ενώ το πηγάδι είναι αρχαίο, καταλήγει σε ένα τούνελ το οποίο είναι τεχνητό. Είναι από τα σύγχρονα τούνελ, πιθανώς από τα τούνελ που έγιναν τώρα με τα έργα που άρχισαν το 1977. Το παράξενο είναι στην συγκεκριμένη περίπτωση το ότι το τούνελ αυτό δεν έχει ούτε είσοδο ούτε έξοδο. Δηλαδή καταλήγει σε βράχο και από τις δύο κατευθύνσεις και απλώς μπαίνει κανείς από μια τρύπα